5 διαφορετικές ηλικίες, 5 διαφορετικά στυλ, 5 γυναίκες στον πυρετό του shopping. 5 σπίτια, 5 ντουλάπες και το πιο σημαντικό, διαφορετικές ενδυματολογικές επιλογές. 5 γυναίκες ζουν μια τρελή περιπέτεια αγορών και είναι σε πανικό. Ω, Παναγία μου, πάμε γρήγορα, μαλλιά, μαλλιά! Σε περιορισμένο χρόνο και συγκεκριμένο budget πρέπει να ολοκληρώσουν την εμφάνισή τους με ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, μαλλιά και μακιγιάζ. Στο τέλος κάθε ημέρας κρίνονται και βαθμολογούνται για τις επιλογές τους. Αχ, θα αυτοκτονήσω, θα αυτοπυρποληθώ! Την Παρασκευή της βαθμολογεί και η Βίκη Καγιά, βγάζοντας έτσι την τελική κατάταξη. Η διαγωνιζόμενη που θα έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star αυτής της εβδομάδας με βαθμολογία 6,12 στα 10 είναι... Δευτέρα η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Το τέλειο καλοκαιρινό βραδινό look με πέδιλα. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 20χρονη Κατερίνα από τη Νέα Φιλαδέλφια, η οποία όργωσε την αγορά του ζωγράφου. Άμα ντύνεσαι έτσι, φαντάζεσαι να βγεις έξω πώς θα ντυθείς. Περπάτησε στην πασαρέλα, κρύθηκε. Το σύνολό σου δεν μου πολύ αρέσει, θέλω πιο πολύ χρώμα να σε φωτίζει. Είδα στο βλέμμα της μια κακία. Αυτή είμαι, σε μερικούς αρέσω, σε μερικούς δεν αρέσω. Και βαθμολογήθηκε με 6,25 στα 10. Χθες Τρίτη, η 19χρονη Ματίνα από τους Αμπελόκηπους ψώνισε στην Ηλιούπολη. Ο Τσολιάς, πότε βγαίνει. Βρήκε το ιδανικό για εκείνη σύνολο για μια βραδινή εμφάνιση με πέδιλα. Της κάνει χοντρό πόδι, είναι απέσιο. Κρύθηκε και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της 29χρονης Γεωργίας. Πάμε στο σπίτι της στη Σαλαμίνα να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Γεωργία, τεράστια η αυλή. Μια χαρά περνάτε στη Σαλαμίνα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου στη Σαλαμίνα. Περάστε. Γεια σου, Γεωργία μου. Εδώ είναι το δωμάτιό μου και τώρα θα σας δείξω τη δουλάπα. Είναι μεγάλη όπως ο κήπος. Για κάτσε να πάρω μάτι. Πολύ χρώμα βλέπω. Το αγαπημένο μου σακάκι είναι αυτό. Πιστεύω ότι ταιριάζει με πάρα πολλά ρούχα. Κάθε φορά που το φοράω εντυπωσιάζω και το προτιμώ. Μου αρέσει το πατρόν και το σχέδιό του, έχει αυτή την αντρική διάθεση, σου πηγαίνει πάρα πολύ και μπορείς να το σετάρεις ειλικρινά από το πρωί μέχρι το βράδυ με ό,τι θες, από jeans μέχρι φόρεμα. Το σακάκι σου είναι πάρα πολύ ωραίο, είμαι σίγουρη ότι θα σου πηγαίνει πάρα πολύ, θα σου αναδεικνύει τα απαλά σου χρώματα, μου αρέσει πολύ. Είναι το αγαπημένο μου χρώμα το ροζ, όπως καταλαβαίνετε κυριαρχούν οι ροζ αποχρώσεις, αλλά και τα κόκκινα μου αρέσουν πολύ. Πολύ καλή επιλογή, μου αρέσει το χρώμα. Είναι κοριτσίστικο. Μπράβο σου. Το επόμενο που θα σας δείξω είναι αυτό το φόρεμα. Γιατί σ' αρέσει αυτό? Το οποίο το φορούσα στην αποφύτισή μου. Πού το γλέντισες? Έχει συναισθηματική αξία για εμένα. Πάρα πολύ όμορφο και κομψό κοκτέιλ φόρεμα με δαντέλα. Αλλά δεν μπορώ να σε φανταστώ σε ορκομοσία με τέτοιο ρούχο. Μου φαίνεται υπερβολικό. Κρίμα που το φόρεσε στην αποφύτισή της. Θα μπορούσε να βρει κάτι καλύτερο, κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο εντυπωσιακό. Μια τουαλέτα, ας πούμε. Όλοι με ρωτούν από πού το έχω αγοράσει. Πώς το λες? Δεν είναι πολύ ακριβό, αλλά είναι εντυπωσιακό. Πολύ άσχημο φόρεμα, δεν μου αρέσει καθόλου. Και εσύ τεκνον βρούτε. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζει τόσο πολύ το τούλι που έχει από κάτω με τη δανδέλα επάνω. Ίσως αν ήταν δύο ξεχωριστά κομμάτια θα ήταν πιο ωραίο. Δεν θα το πιστέψετε. Όχι. Αλλά αυτό που θα διαλέξω είναι πάλι... Με τρύπες. Ροζ. Η αλήθεια είναι ότι το συχαίνω με το ροζ και από ό,τι φαίνεται στο τέλος η Γεωργία μας θα είναι έτσι λίγο σαν κουφέτο να το πω, μπομπονιέρα. Κάτι από γάμο. Και είναι αυτό το υπέροχο πουκάμισο που είναι τελείως εντυπωσιακό. Τελείως. Έτσι. Είναι χάλια και απορώ γιατί το έδειξε. Για να στη σπάσει. Ήμαρτον. Μου έχεις δείξει πολλά ροζ μέχρι τώρα και δεν μ' αρέσει μπροστά αυτή η λεπτομέρεια που έχει καθόλου. Αυτή η λεπτομέρεια, η οποία είναι ενσωματωμένη, να πω την αλήθεια, με δυσκολεύει. Και εμένα. Δεν μου πολύ αρέσει, αλλά μου αρέσει
το όλο που κάμισο, οπότε το δέχομαι. Το κομμάτι που κρέμεται μπροστά δεν πρέπει να σε φοβίζει. Ίσα-ίσα που είναι πάρα πολύ σικ να φτιάξει έναν ωραίο φιόγκο και το κάνει απίθανο. Το απογειώνει και το πάει σε άλλο επίπεδο. Το επόμενο ρούχο που θα σας δείξω. Ξέρω. Είναι πάλι για μαντέψτε τη χρώμα. Ποντική, βραμάν. Ροζ, όχι. Αχ, καλέ, μας ξεγέλασες. Αυτό. Όπως βλέπετε πάλι έχει δαντέλα. Το φοράω και πρωινές ώρες, αλλά και πιο απογευματινές. Είναι πολύ εύκολο φόρετο. Με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Αν και θαλασσί. Και είναι το αγαπημένο μου μπλουζάκι. Σου πάει το θαλασσί ασφαλώς. Είναι και αυτό στην κλασική παλέτα των παστέλ, ροζ, κίτρινο κτλ. Να του στάρεις από πάνω με ένα λευκό σακάκι, ένα μπλε τζιν. Μια χαρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα που έχει, αλλά δεν μ' αρέσει το κόψιμο που έχει το μπλουζάκι. Γεωργία, μην δίνει σημασία, πάτα τους με τα ψιλοτάκουνα. Σε αντίθεση με τις περισσότερες γυναίκες, εγώ δεν έχω τρελή αδυναμία στα παπούτσια. Να το κοιτάξεις. Και τώρα θα σας δείξω τα αγαπημένα μου παπούτσια. Παρ' όλα αυτά, για να δω τι φορά στα δίμετρα πόδια σου. Ένα ζευγάρι που μου αρέσει πολύ είναι αυτές οι ροζ εσπαντρικές. Διακριτικές. Τις αγάπησα από την πρώτη στιγμή που τις είδα, γιατί έχουν αυτή τη λεπτομέρεια μπροστά, που είναι τελευταία λέξη της μόδας. Και φυσικά αυτή τη λάμψη πίσω. Πού είναι όλα τα λεφτά. Γκλίτερ χρυσό με ροζ βελούδο δεν με βρίσκει σύμφωνη. Θα προτιμούσα κάτι πιο ομοιόμορφο. Είναι όλο ροζ ή όλο γκλίτερ. Δεν με ξετρελαίνει η εσπαντρίγια σου. Λόγω του στρας. Και το στρας και το βελούδο μαζί είναι too much. Πάρα πολύ ωραίο, είναι δίπατο, είναι όμορφο, είναι ροζ, είναι καλό, μ' αρέσει. Το δεύτερο ζευγάρι παπούτσια που θα σας δείξω είναι ροζ. Είναι ένα βραδινό παπούτσι. Απομακρύνεται όσοι έχουν προβλήματα υγείας. Για να δω. Εντάξει. Σας το είπα. Αυτό είναι το ανεπανόρθωτο. Είναι αυτή η χρυσή γόβα. Αυτό είναι που θα αυτοκτονήσω τώρα, να ξέρεις. Αυτό μπορεί να αυτοκτονήσω. Μη! Δεν θα τα αντέξω. Τη φοράω κυρίως το βράδυ, όταν πηγαίνω στα κλαμπ. Όχι, Χριστέ μου, με βάζεις να σχολιάσω αυτό, σε παρακαλώ. Δηλαδή, μην μου βγάζεις όλη την κρικία μου. Δεν κάνει. Έχεις απόθεμα εσύ. Είναι καθαρά βραδινό παπούτσι. Δεν μπορείς να το φορέσεις το πρωί. Γίνεις ρεζίλι. Πάρα πολύ λυπηρό. Να γίνει ρεζίλι. Ως για κλάματα. Πολύ κακό το παπουτσάκι σου, Γεωργία μου. Δεν μου αρέσει καθόλου. Πολύ κακό για το τίποτα. Μη σου πω ότι το ίδιο το έχει και η μαμά μου, αλλά σε πιο σκούρα απόχρωση. Άκαρδι. Δεν φορά πολύ ψηλά τα κούνια, γιατί... Λόγω ύψους. Είμαι ήδη πολύ ψηλή και δεν δείχνει ωραία. Κάνεις πολύ καλά που δεν φοράς πολύ ψηλά τα κούνια. Όντως είσαι ψηλή και δεν σου χρειάζονται. Όσο για αυτό το παπούτσι, θα σου πω ότι δεν μ' αρέσει καθόλου. Το θεωρώ πάρα πολύ kitsch. Είναι χάλια. Γεωργία, βαλόμεθα πανταχώθεν. Αυτά εδώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσει η λεπτομέρεια που έχει εδώ μπροστά. Η λεπτομέρεια. Το βάζω κυρίως το βράδυ, όταν βγαίνω. Όταν δεν έχω πολύ υπερπάτημα. Όταν οδηγείς τα βγάζεις. Και θεωρώ ότι εντυπωσιάζει και αυτό. Πολύ ωραίο χρυσό πέδιλο, κλασικό, σεξι και φίνο και πάρα πολύ ωραίο με το ρόζ. Το χρυσό με το ρόζ πάνε εκπληκτικά μαζί. Δεν θα το φόραγα προσωπικά, δεν μ' αρέσει το χρώμα που έχει. Αντίχρηση. Αλλά αν της ταιριάζει, δεν μπορώ να της πω εγώ κάτι. Ως Ματίνα δεν θα το επέλεγα. Ως Μίτσος. Διότι πιστεύω ότι δεν θα μου πηγαίνει και επειδή είναι ανοιχτό πίσω στη φτέρνα, αλλά και για το σχεδιάκι που έχει μπροστά. Αραδιασμένες τσάντες βλέπω. Ήρθε μήπως η ώρα. Θα ξεκινήσουμε με μια πολύ αγαπημένη τσάντα. Τράβα. Που την πήρα πρόσφατα. Πού? Από το ταξίδι μου στη Μονμάρτη, στο Παρίσι. Α, μαντάμ. Έχει φυσικά τον πύργο του Άιφελ. Έχει τον Big Ben. Α, να και το Κολοσσέο κάτω-κάτω. Όχι πολύ. Η Αθήνα υπάρχει πουθενά. Γενικότερα είναι μια τσάντα για ταξιδιάριδες. Καλύτερα να μην αρχίζω να σχολιάσω, γιατί θα πω πολύ αρνητικά σχόλια. Και γιατί σε φέραμε. Δεν θα έπαιρνα ποτέ τέτοια τσάντα. Δεν είναι το στυλ μου, δεν είναι το γούστο μου και πιστεύω ότι... Δεν έχει και την Ακρόπολη. Οι φίλοι μου που με ξέρουν θα με κοροϊδεύαν σίγουρα. Μου βγήκε σε πολύ καλό ότι πήρα αυτή την τσάντα, γιατί ως τώρα όταν τη βλέπουν λένε «Α, τι ωραία τσάντα, πολύ πρωτότυπη». Τη θεωρώ πάρα πολύ kitsch. Έχει πάνω της την Άρτα και τα Γιάννενα. Είδες το γιοφύρι. Είναι χάλια. Πήγε στη Γαλλία να πάρει αυτό το πράγμα και το θήκε ωραία και ωραίος. Με βγάζει από τα ρούχα. Δεν θα αντέξω να το δω αυτό. Έπεσε. Τώρα θα σας δείξω μια βραδινή τσάντα που συνδυάζεται με πολλά ρούχα. Είναι αυτή εδώ. Θα πέσουν σιγά. Πες μας για αυτή.
Μ' αρέσει πολύ που έχει τη χρυσή λεπτομέρεια. Και λεπτομέρεια. Το μέγεθος είναι βολικό, χωράει τα πάντα, το κινητό, τα κλειδιά, έτσι, το πορτοφόλι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όταν πας και βγαίνεις βράδυ, δεν θέλεις πολλά. Μου αρέσει η φουντίτσα, οι αλυσίδες οι χρυσές είναι πάρα πολύ ωραίες, τα κουμποματάκια, ως λεπτομέρειες, μια χαρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η τσάντα, έχει πολύ ωραίο χρώμα, είναι συνδυασμένο με χρυσή αλυσίδα που ταιριάζει. Καλή επιλογή, μπράβο σου. Η επόμενη τσαντούλα... Κι άλλη. Είναι αγαπημένο χρώμα, δεν είναι το ροζ, είναι το φούξια. Δεκτών, πού την έχεις? Είναι μια ευκολοσυνδύαστη τσάντα. Μπορούμε να πούμε ότι... Να πούμε ποιοι. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια, το φιωγκάκι, το κάνει πολύ χαριτωμένο. Είναι μικρούλα, αλλά χωράει τα πάντα. Δεν με ενοχλεί ο φιόγκος, γιατί πάει σε σένα πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά δεν φοράω φιόγκους και δεν τη διάλεγα για εμένα. Αλλά σε σένα, ένα φιωγκάκι δίνει αυτό το χαριτωμένο που θες και χωρίς να είναι υπερβολικό. Είναι μια χαρά. Δεν με τρελαίνει η συγκεκριμένη τσάντα. Ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά πιστεύω ότι σε σένα, Γεωργία, μου πηγαίνει πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα να φανταστώ τον εαυτό μου ποτέ να κρατάει αυτή την τσάντα με τίποτα, γιατί θεωρώ ότι το χρώμα της είναι πάρα πολύ έντονο και επιλέγω πιο νιούντα αποχρώσεις. Εδώ τι είναι, έχει απλώσει τραχανά. Ένα αγαπημένο μου κόσμημα είναι αυτό. Είναι αυτή η καρδούλα. Δεν θυμάμαι πόσοι με έχουν ερωτήσει από πού την πήρα. Πάρα πολύ. Έχεις πει. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μικρό αξεσουάρ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Για εσένα, με το δικό σου το στυλ, ιδιαίτερα άμα μου κρατήσεις μια έτσι πιο παλ διάθεση και ένα πιο ήσυχο καμβά, ένα μόνο κομμάτι αυτό μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ούτε λίγο. Είναι γεμάτο χρώμα, δεν... Άστο καλύτερα, δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Δεν θα βάλω ποτέ μου ένα τέτοιο κολλιέ. Ένα δαχτυλίδι που αγαπώ πάρα πολύ και μου το έχει πάρει η μητέρα μου είναι αυτό, με το λουλούδι. Το φοράω πολύ συχνά και κυρίως με τα φλωράλ μου ρούχα. Θα είμαι καλή γιατί έχω καρδιά. Ούντιν. Και επειδή είναι της μανούλας, θα το πούμε καλό. Βλέπουμε ότι έχει πολλές πέτρες πάνω. Το βλέπουμε. Και φούξια και μοβ. Και λιλά και κόκκινο. Φτάνει. Άρα αυτό σημαίνει ότι συνδυάζεται με όλα αυτά τα χρώματα. Τα φλωράλ κοσμήματα είναι πάρα πολύ ωραία τάση και σε σκουλαρίκια όπως και σε δαχτυλίδια. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ, αρκεί να μην φορτώσεις με εξτρά αξεσουάρ. Είναι πολύχρωμο, είναι πολύ βαρύ, πολλές πέτρες, πολλά σχεδιάκια, καθόλου ωραίο. Απορώ με το γούστο σου, Γεωργία μου. Γεωργία μου, δείξε μας και τα υπόλοιπα, γιατί από ό,τι βλέπω θα γίνει μάχη. Και τώρα θα σας δείξω ένα κόσμημα που το βάζω όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Είναι αυτό. Εντάξει, δεν το βάζω στο σούπερ μάρκετ, το βάζω βράδυ πάλι. Πλακατζού. Ξέρεις και... Γεωργία μου, έχεις χιούμορ, αλλά δεν έχεις δυστυχώς καθόλου γούστο. Λάκησε κι αυτή. Δεν μ' αρέσει, καλύτερα να μην το ξαναφορέσεις. Είναι άθλιο, δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν θα το φόραγα ποτέ. Αμάν. Είναι χάλια. Είναι εντυπωσιακό. Που να ξέρεις. Και πιστεύω ότι ακόμα και στα Όσκαρ να με καλέσουν, μπορώ να το βάλω. Ποια Όσκαρ να πάει αυτό το πράγμα, δηλαδή και που το λέει, πρέπει να ντρέπεται. Αυτό είναι για σημαδούρα, μα τη χάσει να τη βρεις. Όσκαρ κακίας. Όχι, τι κάνει Γεωργία. Α, θα μας δείξει πως βάφεται. Για να δούμε λοιπόν. Ένα μηχάνημα που βοηθάει πάρα πολύ το πρόσωπο. Είναι. Και τη μικροκυκλοφορία. Ποια. Είναι αυτό που θα δείτε τώρα. Τι μαθαίνουμε. Η ντουζιέρα έχω κι εγώ. Βλέπουμε ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Γιατί από τότε που το έχω ξεκινήσει. Ναι. Και όλοι μου το έχουν πει, το πρόσωπο έχει βελτιωθεί πολύ. Πώς ήταν? Μπράβο, Γεωργία μου, που ενυδατώνεις το πρόσωπό σου. Πες και ένα μπράβο. Δεν το ήξερα αυτό το κόλπο, μου έδωσες μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα ξεκινήσουμε με το κονσίλερ. Εν αρχή είναι το κονσίλερ. Για να κρυφτούν οι μαύροι κύκλοι που δεν έχουμε. Και μετά? Στη συνέχεια θα βάλω την πούδρα. Μετά βάζω το ρουζάκι, που προτιμώ να είναι σε μορφή πέρλες. Εμείς οι στυλάτες θα βάλουμε τη σκιά μας. Μαζί την έχουμε. Δεν μου αρέσει να τη βάζω με πινελάκι, γιατί θέλω να μπαίνει αρκετή ποσότητα. Αγαπούλα μου γλυκιά, σε παρακαλώ να μην βάζεις με το δαχτυλάκι σου τη σκιά, να τη βάζεις με ένα πινελάκι καλύτερα. Και το επόμενο βήμα το οποίο κάνουμε είναι
να βάλουμε μια σκουρόχρωμη σκιά και έχουμε δώσει έμφαση στο βλέμμα μας. Βλέμμα θανατηφόρο. Στη συνέχεια θα βάλουμε το eyeliner. Το eyeliner. Ποιο? Πού το βλέπει, αυτό είναι μολύβι. Μάλλον έχει μπερδευτεί η κοπέλα, έχει μπερδέψει τα πράγματα. Ποιος μπέρδεψε τι? Θα το σβήσουμε λιγάκι. Μ' αρέσει να τονίζει τα μάτια μου. Μάτι με τόνο. Κι άλλο? Το πρωί κυρίως προτιμούμε lip gloss. Έτσι, πότε κραγιόν. Το lip gloss που φοράει δεν μ' αρέσει, δεν τα προτιμώ εγώ. Κατά τα άλλα όμως το βάψιμό της είναι ωραίο. Και είμαστε έτοιμοι. Ωραία τα βάθη στα μάτια σου, μια χαρά η μάσκαρα. Μου αρέσει που σβήνεις το μολύβι από πάνω για να μην είναι έντονο. Χρησιμοποιείς πολύ ωραίες αποχρώσεις στα χείλη. Μου αρέσεις πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά. Με τα μαλλιά μου δεν μου αρέσει να κάνω πάρα πολλά. Τα ισιώνω με την ισιωτική. Βέβαια όχι πολύ συχνά γιατί ταλαιπωρούνται. Έχω πολύ αδυναμή τρίχα. Όπως βλέπετε έχω κάνει αντάβιες. Το βλέπω. Τις έχω κάνει πρόσφατα, γιατί δεν μου άρεσε το φυσικό μου, ήθελα να το ανοίξω. Πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά σου, σου πάνε πολύ αντάβιες, σε φωτίζουν όσο πρέπει χωρίς να είναι υπερβολικές. Έχεις και πολύ καλή φυσική βάση βέβαια και ταιριάζουν πολύ ωραία οι μελοί αντάβιες επάνω τους. Δεν έχω κάνει extreme κουρέματα. Ούτε μοϊκάνα. Μόνο ωφέλειες που είχα κάνει μια φορά δεν μου πηγαίνουν. Οπότε προτιμώ τα κλασικά. Το κλασικό μετά του ωφελή μου. Βρε Γεωργία, μάμα έκανες ωφέλειες. Εντάξει. Εγώ δεν επιμένω ωφέλειες. Γεωργία μου, σίγουρα δεν είχες κάνει ωφέλειες, αλλά αφέλειες. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα σου πήγαιναν πολύ. Εντάξει, είναι μια χαρά τα μαλάκια σου. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσεις να πειραματίσεις λίγο παραπάνω. Ένα σαρδάμ έκανε η κοπέλα. Oh. Γεωργία, για να σε δούμε με τα σύνολά σου. Αυτό το σύνολο θα το βάλω κυρίως σε μια βραδινή έξοδο, αλλά με τα κατάλληλα παπούτσια θα το φορέσω και το πρωί. Το φλωράλ μου αρέσει πολύ. Ναι. Και όταν έρχεται η άνοιξη, φτιάχνω και διάθεση με τα ρούχα και το προτιμώ. Σου πάει πάρα πολύ αυτό το φλωράλ φόρεμα. Μ' αρέσουν τα μανίκια που είναι τρουακάρ. Επίσης είναι πολύ hot mini. Okay, βεβαίως και να δείξει τις ποδάρες και είναι και πάρα πολύ sexy, αλλά εγώ θα το προτιμούσα μία έτσι ανάσα πιο κάτω. Θα ήθελα να βάλεις μαύρες κλασικές γόβες ή ακόμα καλύτερα μαύρα sexy πέδιλα. Όχι αυτές τις μπες γόβες, δεν ταιριάζουν καθόλου. Πολύ ωραίο το φορεματάκι σου, Γεωργία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν τα έντονα μοτίβα που έχει και τα έντονα χρώματά του. Μπράβο σου. Είναι πολύ κοντοθεωρό για σένα. Είσαι ψηλό κορίτσι και πρέπει να φοράς λίγο πιο μακριά φορέματα. Πριτς. Και είναι και πάρα πολύ έντονο φλωράλ. Δεν μου αρέσει. Πάμε τώρα στο δεύτερο σύνολο. Τάκρυψε τα πόδια της, κακούργες! Το σύνολο αυτό είναι πιο καθημερινό. Για πού? Το φοράω από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Εντάξει, βράδυ δεν φοριέται. Μου αρέσουν κυρίως τα χρωματιστά παντελόνια. Ταιριάζει πάρα πολύ με την άσπρη την μπλούζα. Και το κόκκινο με το μπλε φυσικά θεωρώ ότι είναι μας συνδυασμός. Μου αρέσει πάρα πολύ το pencil κόκκινο παντελόνι, συνδυασμένο πολύ ωραία με την μπλε τσάντα. Βέβαια τα χρυσά loafers λίγο μου χαλάνε την εικόνα. Θα προτιμούσα να βάλεις δετά λευκά sneakers. Το μπλε με το χρωματιστό το παντελόνι, η λευκή μπλούζα με τη δανδέλα και τα χρυσά παπούτσια, άκυρα. Είναι εντελώς άσχετα τα χρώματα. Δηλαδή θα μπορούσε να βάλει κάποια πιο ωραία χρωματάκια που να πηγαίνανε πιο πολύ. Κόμισα της Σαλαμίνας. Καλή που βγήκε η Γεωργία να κάνει πασαρέλα στο κήπο, θα μας τρελάνει. Συγγνώμη που ζούμε στην εξοχή. Είναι άκρος καλοκαιρινό φόρεμα και φυσικά τα λουλούδια του είναι ανεπανάληπτα. Όπως εσύ. Αυτή τη στιγμή το έχω συνδυάσει με μια γόβα χρυσή. Το βάζω κυρίως σε έναν γάμο για παράδειγμα ή αν θέλω να πάω στο κλαμπ. Όταν όμως θέλω να το κάνω πιο πρόχειρο, θα βάλω το σανδάλι μου. Γεωργία μου, ναι, είναι ανεπανάληπτα αυτά τα λουλούδια. Φορτώνει. Δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Αυτό φόρμα φοριέται, θεωρώ, το πρωί με ένα σανδάλι. Είναι μια χαρά. Σου πάνε πάρα πολύ τα φλωράλ. Έβαλες και την καρδούλα η οποία δεν θα την έβαζα με φλωράλ φόρμα γιατί ήδη το μοτίβο είναι έντονο. Οι συγκεκριμένες γόβες δεν ταιριάζουν με αυτό το φόρμα. Τι να σου πω, κορίτσι μου, με έχεις αφήσει άφωνη. Πού τέτοια τύχη. Φλωράλ, φλωράλ στα χέρια, φοράς κολλιέ με φλωράλ, με χρώματα, με χρυσές γόβες. Είναι χάλια το ντύσιμο σου. Βάλε το φλωράλ και ένα απλό πεδιλάκι και θα σου να μια χαρά. Εντάξει, Γεωργία, μπες τώρα. Με τέτοιο ήλιο και στην εξοχή μου ήρθε όρεξη για ουζάκι. Δυστυχώς όμως το καθήκον με καλεί στο κλινό νάστη και πιο συγκεκριμένα στο πλατό. Να δω τι λένε οι ανταγωνίστριες της Γεωργίας.
Εμένα, κορίτσια, μου άρεσε πάρα πολύ το ροζ το σακάκι που είχε η Γεωργία. Εσάς? Όλα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Της πήγαινε και στα χρώματα που έχει. Ήταν μια καλή επιλογή, νομίζω. Το φλωράλ, το φόρεμα, το μάξι που συνδύασε με τις χρυσές γόβες. Βάλε φωτιές. Απέσιο. Και αξεσουάρ και χρυσές γόβες και το τσαντάκι, όλα μαζί σε συνδυασμό ήταν χάλια. Λες και πας στη Λαϊκή. Ίσως αν το συνδύαζε με κάποιο πέδιλο χαμηλό ή γενικά άλλο παπούτσι, μπορεί να ήταν καλύτερο το φόρεμα, να δείχνει κάπως αλλιώς. Ακόμα και την σπαντρίγια να έβαζε, θα ήταν καλύτερο. Σίγουρα. Όχι, ήταν απέσιο όλο. Δεν. Ήταν κακό γουστό. Απορώ με το γούστο της. Δυστυχώς, κρίμα. Μετά την υπέρμετρη καλοσύνη της Ελένης, πάμε ξανά Σαλαμίνα για να πάρουμε τη Γεωργία και να πάμε για ψώνια. Πού? Το μόνο σίγουρο είναι όχι σε νησί. Για να δούμε. Πού θα πάω σήμερα να κάνω τα ψώνια μου? Με κοιτάς έτσι. Αγία Παρασκευή. Βοήθειά μας. Αγία Παρασκευή δεν έχω πάει ποτέ. Ούτε στην ΕΡΤ. Αλλά πιστεύω ότι θα έχει καλή αγορά. Τι πρέπει να προσέξεις στα ψώνια σου? Πιστεύω ότι αν βρω ένα ωραίο πέδιλο, εντυπωσιακό, όλα τα άλλα θα έρθουν. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και μετά όλα θα πάνε καλά. Καθώς κατευθυνόμαστε προς την Αγία Παρασκευή, η αγωνία μεγαλώνει. Γεωργία, φτάσαμε. Έχεις 3 ώρες. Έφτασα στην Αγία Παρασκευή και είμαι έτοιμη να αλωνίσω την αγορά της. Γεωργία, πάμε να αλωνίσουμε! Πολύ βουκολικό ακούστηκε αυτό. Η 29χρονη φιλόλογος από τη Σαλαμίνα τρέχει σαν άτη στους δρόμους της Αγίας Παρασκευής για να βρει ένα σύνολο με πέδιλα που θα την κάνει να φαίνεται κομψή. Πρέπει να βρει φυσικά εκτός από τα πέδιλα και ρούχα και αξεσουάρ και να κάνει μαλλιά και μακιγιάζ. Άραγε, θα τα καταφέρει? Καλημέρα. Ψάχνω ένα βραδινό πέδιλο, εντυπωσιακό και ουδέτερο. Δεν θέλω να έχει μεγάλο τακουνάκι. Τα άπες όλα. Τέλεια. Ποια θες να δοκιμάσεις? Αυτό μου αρέσει. Τέλεια. Τι το μεράκι φοράμε? 41. Το έχει μεγάλο το πόδι, Γεωργία. Αυτό. Αυτό. Ναι. Και αυτό μου αρέσει. Πιάσ' το κιόλας, σε ψηλή. Τέλεια. Για να τα δούμε. Σαν φράχτης είναι αυτά. Για να δούμε. Εντυπωσιακό είναι. Πολύ ωραίο. Θεωρώ ότι κολακεύει το πόδι και έχει πολύ ωραίο σχέδιο. Μ' αρέσει πολύ. Γενικά σαν διάθεση έχει μια ωραία λογική. Αλλά θεωρώ ότι σου κόβει το πόδι, δεν σε κολακεύει και επίσης θέλεις πιο ψηλό τακούνι. Αυτό το πέδιλο δεν μου αρέσει καθόλου. Αρχίσαμε. Πιστεύω ότι είναι υπερβολικό, δεν μου αρέσει το σχέδιο που έχει. Το χρώμα του όμως είναι πολύ ωραίο. Δεν μου αρέσει, το χρώμα που έχει δεν σου τονίζει το δέρμα. Καλύτερα να μην το πάρεις. 0-2 το σκορ, Γεωργία. Πάμε στο επόμενο. Ωραία, για να δούμε αυτό. Σαν χρώμα είναι ωραίο, αλλά σαν πόντι παπούτσιου δεν είναι ωραίο. Καθόλου. Έχει πολύ χαμηλό τακουνάκι, ήθελα κάτι πιο ψηλό. Μια χαρά είναι. Και επίσης το nude σε αυτή την επιφάνεια, παρόλο που γυαλίζει, δεν μας ενοχλεί γιατί κάνει ένα με το πόδι σου. Σε όλες τις παίχτριες μου θα αρέσουν, αλλά νομίζω ότι το τακουνάκι θα πούν ότι είναι μικρό. Όχι, δεν τις πάνω απλώς είναι χάλια. Η μέρα της μαρμότας. Χάλι μαύρο που λένε. Αυτό. Αγάπη μου γλυκιά, δεν μ' αρέσει, δεν σου κολακεύει το πόδι σου καθόλου. Θεωρώ ότι είναι γέρικο. Σκοτώνουν τα πέδιλα όταν γεράσουν. Για να δούμε πώς δείχνει. Έχει ωραίο τακούνι, δεν μπορώ να πω ότι έχει άσχημο τακούνι. Και το δέσιμο πίσω, καλό είναι. Τα λουράκια είναι ωραία, είναι χαριτωμένα. Το κόψιμό του, ωραίο δείχνει. Είναι ένα πέδιλο ουδέτερο που μπορείς να το συνδυάσεις με πολλές επιλογές. Και το σχέδιο, και τα λουράκια, το τακούνι, όλη η διάθεση αυτού του παπουτσιού είναι πιο σεξι, πιο νεανική και πιο Γεωργία. Δεν μου αρέσει το σχέδιό του, της πατάει τα δαχτυλάκια της, δεν μου αρέσει το κόψιμο πίσω στη φτέρνα. Πιστεύω ότι σε μια κοπέλα που ασχολείται με το χορό, ίσως να ήταν καλύτερο πάνω της. Ας αρχίσουν οι χοροί. Τα πόδια της μπροστά είναι λες και θα σκάσουνε. Είναι σαν ένα μπαλόνι που φωνάζει βοήθεια. Αν είχαν στόμα τα ποδαράκια της θα μιλάγανε. Δυστυχώς έχουν άλλη στόμα. Για να δω τι θα πούν τώρα τα πόδια της Γεωργίας για αυτά. Ωραίο παπούτσι είναι. Και νομίζω ότι μπορώ να το περπατήσω και άνετα. Για να το δω. Αισθάνομαι ότι πίσω είναι πολύ χαλαρά αυτά που έχει. Το πόδι το αναδεικνύει μπροστά.
Αν όμως δεν είχε τη λεπτομέρεια πίσω, θα ήταν πολύ καλύτερα. Όντως, πίσω είναι χάλια, μπροστά σου είναι καλό, απλά νομίζω ότι δεν μ' αρέσει. Έχει ωραίο σχέδιο πίσω, σου πηγαίνει πολύ στο πόδι, θα ήταν μια καλή επιλογή. Εντάξει, βρε κόριτσε κι εσείς, απαιτείτε από τα πέδιλα να είναι σούπερ άνετα, δεν γίνεται. Για το στυλ και για το sex appeal πρέπει να θυσιάσουμε και λίγο την ένεσή μας. Αμάν πια όλες που θέλετε να φορέσετε αθλητικά σε πέδιλο. Πέστα και στη γυναίκα μου που πήρε 12 για jogging. Η Γεωργία έχει ακόμη 2 ώρες και 40 λεπτά και τώρα κατευθύνεται προς το δεύτερο κατάστημα. Πολύ κίνηση για Παρασκευή, ε. Φαντάσου να ξέραν ότι θα έρθουμε κιόλας. Έτσι με του πέσε θέλω. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ψάχνω ένα βραδινό πέδιλο. Σε τι? Σε μία απόχρωση όπως αυτή, χρυσή, και να συνδυάζεται με όλα. Πολύ άνετη η Γεωργία. Όλες έτσι είναι στην αρχή. Μετά... Αυτό μου αρέσει, είναι ουδέτερο. Ωραία. Επίσης αυτό εντυπωσιακό φαίνεται. Είναι όμως. Εντυπωσιακό και άνετο. Λες και αυτό. Ωραία, θα σας φέρω και αυτό. Επίσης μπορώ να σας προτείνω άλλο ένα να δείτε από την από εδώ μεριά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω θα σας εμβολιάσει και θα σας ταιριάξει με χρώματα. Ωραία, ουδέτερο χρώμα. Για να δούμε. Άνετο παπούτσι. Είναι πολύ στη μόδα. Είναι για βράδυ. Είναι για καλοκαιρινή έξοδο και μου αρέσει. Γεωργία μου, χρυσά πέδιλα που βεβαίως είναι τάση, λαμπούν, έχουν έτσι μια επίσημη διάθεση, αλλά τα συγκεκριμένα σανδάλια είναι πάρα πολύ κίτρινα για το δέρμα σου και επίσης έχεις τόσα χρυσά και άλλα χρυσά. Πιο ψηλό τακούνι δεν θα ήθελα γιατί είμαι ήδη πάρα πολύ ψηλή, οπότε αυτό είναι το ιδανικό. Δεν είσαι και ο Μπουρούσης. Τα κορίτσια βέβαια δεν ξέρω αν θα τους αρέσει. Πραγματικά τώρα πιστεύεις ότι αυτό το πέδιλο θα αρέσει σε μένα? Το χρώμα είναι απέσιο, το τακούνι είναι απέσιο. Oh. Δεν της πάει. Τα πόδια της τα κάνει, δες και είναι... Μπαλόνια. Χοντρά. Δεν βλέπω κάτι ωραίο. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι χάλια. Δεν σου πάει. Διάλεξε κάτι άλλο. Ίσως να διαλέξει άλλες συμπαίκτριες. Δεν άντεξα. Περίεργο σχέδιο. Γιατί? Μου αρέσει το δέσιμο. Είναι εντυπωσιακό. Η φιάπα δεν είναι τόσο μεγάλη. Και? Βοηθάει για να το περπατήσεις άνετα. Στην παπούτσι. Όχι, Γεωργία μου, δεν σου πάει πάρα πολύ. Λίγο σου κόβει το πόδι, στο αδικεί. Είναι κρίμα. Έχεις ωραία ποδαράκι. Το συγκεκριμένο πέδιλο είναι αισχρό. Παρ' όλα αυτά, σε μια γυναίκα που τολμά, πιστεύω ότι θα τη στέριαζε απόλυτα για ένα καλοκαιρινό βραδινό έτσι, σύνολο. Με μπέρδεψες. Η διχρωμία του χρυσού είναι εντυπωσιακή. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο παπούτσι. Πού ψωνίζεις? Μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όποιος δεν προσέξει το παπούτσι αυτό είναι τυφλός. Όποιος δεν προσέξει αυτό το πέδιλο δεν είναι καθόλου τυφλός. Είναι νορμάλ ο άνθρωπος, γιατί αυτό το πέδιλο είναι απέσιο. Και δεν είναι ένα πέδιλο που θα το δεις εξατρελάθεις, θα πεις τι ωραίο πέδιλο, wow. Και οι τυφλοί είδαν. Έχει κατεβάσει όλο το στόκ η καθηγήτρια. Ένα πολύ διαφορετικό παπούτσι, κροκό, ωραία επιλογή. Χορεύει. Γιατί όχι. Και είναι και πολύ άνετο, βέβαια με στενεύει λιγάκι πίσω. Πώς γίνει αυτό? Παρ' όλα αυτά μου αρέσει, είναι ένα παπούτσι που μου αρέσει πολύ. Είναι για βραδινή έξοδο. Δεν είναι άσχημα. Έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο nude beige χρώμα που ταιριάζει υπέροχα με την επιδερμίδα σου, όμως είναι και λίγο βαρετά. Τι κρίμα που δεν κουμπώνει πίσω το πεδιλάκι αυτό. Δεν μου αρέσει, θεωρώ ότι θα είσαι εκτός θέματος, δεν σε κολακεύει το πόδι και έτσι κι αλλιώς σου είναι μικρό. Μην το κοιτάς. Μου αρέσει που συνδυάζει το χρυσό με το ασημένιο. Αυτό το παιχνίδισμα είναι πολύ ωραίο. Συμφωνείτε? Και χρυσό και ασημί, Γεωργία μου, δεν μ' αρέσει καθόλου. Πιστεύω ότι θα τέριαζε περισσότερο σε μια τραγουδιάρα για τα μπουζούκια παρά σε σένα για μια καλοκαιρινή έτσι καλή σου έξοδο. Χ. Πιστεύω ότι θα μπορώ να το περπατήσω και στην πασαρέλα εύκολα. Εγώ θεωρώ ότι εκτός από τα κορδονάκια, πέρα από τα κορδονάκια, σας πάει πάρα πολύ. Έτσι πιστεύεις? Τα λουράκια είναι απέσια. Πετάγονται λες και είναι. Μην το πεις! Μαραμένα άνθη. Πάλι καλά. Αυτό το πράγμα τι της αρέσει δεν μπορώ να καταλάβω. Το χρυσό με το ασημένιο ως μετάλλιξη ταιριάζουν φανταστικά μεταξύ τους. Αλλά βρε Γεωργία μου, αφού έχεις παρόμοια παπούτσια στο σπίτι και άλλα θα πάρεις τέτοια. Θα το μάθουμε μετά γιατί η Γεωργία φεύγει και από το δεύτερο κατάστημα με παπούτσια. Είδα λοιπόν. Τι? Τα παπούτσια. Νομίζω ότι έχω καταλήξει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τις πρώτες μας αγορές. Πόση ώρα έχω? 2 ώρες και 10 λεπτά. Οπότε πρέπει να τρέξω. Για να δω το τρέξιμο, Γεωργία.
Η Σαλαμίνια καθηγήτρια φιλολογίας γράφει σήμερα το δικό της έπος στην Αγία Παρασκευή. Ένα έπος που έχει τα πάντα. Διαμάχες, δράμα και κυρίως αγορές. Άνδρα μιένε πεμούσα. Τι σας οφείλω? Είναι στα 79 και θα σου κάνουμε και κάτι καλύτερο στα 70 για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε συμπάθησε. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε τα πραγματάκια σου και η αποδειξούλα σου. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία, κουκλά. Τσίπησες για το κοπλίμα, κούκλα. Η 29χρονη Γεωργία αγόρασε τα πέδιλά της και τώρα πρέπει να βρει τα ρούχα με τα οποία θα τα συνδυάσει. Φτάσαμε! Ψάχνω για ένα βραδινό σύνολο. Πες μια καλησπέρα. Να είναι σε ουδέτερα χρώματα για να συνδυάζεται με αξεσουάρ πιο περίεργα. Περίεργα, τι πράγματα ακούνε τα αυτιά μου. Είναι αυτό σε λευκό. Να το δω λιγάκι. Σ' αρέσει? Αυτό εδώ με τη δαντέλα. Όχι, δεν είναι πλατινό. Αυστηρή. Τι άλλο θα δούμε? Μπορείτε να το συνδυάσετε με μία μαύρη παντελόνα. Θες? Εδώ. Δεν μου αρέσει το χαρτιά. Θα δοκιμάσω αυτά. Ωραία, περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ δύσκολη στα ρούχα η Γεωργία. Ξέρει τι θέλει όμως. Μάλιστα. Ωραίο, με τα λουλουδάκια του. Ανοιξιάτικο και για καλοκαίρι, για όλες τις ώρες είναι. Αυτό με τα ανάλογα πέδιλα μπορείς να το συνδυάσεις και με τα ανάλογα αξεσουάρ και να το κάνεις και πιο καλό. Είναι ωραίο, είναι μίνι, αλλά είναι για το πρωί. Είναι σαν μπομπονιέρα, δεν σου πάει, είναι πιο πρωινό look. Πολύ ωραίο φόρεμα, ανοιχτόχρωμο, μου αρέσουν τα μοτίβα που έχει πάνω με τα λουλούδια, το άνοιγμα πίσω στη πλάτη και φυσικά μπορώ να τη φανταστώ σε μια βραδινή έξοδο με αυτό. Αυτό δεν μου κάνει. Γίνεται να μου δώσετε μια φούστα για να το συνδυάσω με το πουκάμισο? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιδρά γρήγορα η Γεωργία. Μπαμ, μπαμ. Θα βγεις? Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν είναι το στυλ μου. Το συγκεκριμένο πουκάμισο με τα φλωράλ, βράδυ, πώς μπορούμε να το δούμε ποτέ? Πρωί με ένα μπλε τζιν, βεβαίως. Με χαλάει το μάκρος της φούστας. Και τι άλλο? Και αυτό το τούλι. Το πουκάμισο μου αρέσει, αλλά ξεκουμπώνει εδώ πέρα. Και δεν είναι δείγνει ωραία. Εντάξει, αυτό είναι η γιαγιά μου να πάει στην εκκλησία να κάνει ευχέλεια για μνημόσυνο. Κύριε Λέισον, τι πάθαμε σήμερα? Μικρή αρχαία τραγωδία. Πού πας αγάπη μου, έτσι και γιατί το δοκιμάζεις αυτό? Δεν έπρεπε καν να το φορέσεις. Είναι χάλια, άθλιο. Απανωτά τα χτυπήματα. Είμαι κακιά, αλήθεια είμαι κακιά παιδιά. Όχι καλέ. Δεν θα με δίνουν όλες. Υπερβολές. Αποφάσισε να δει όλα τα ρούχα μέσα στο παραβάν. Μου αρέσει ολόσωμη φόρμα, ωραίο χρώμα. Ναι. Ταιριάζει με τα παπούτσια, πιστεύω ότι είναι καλή επιλογή. Δόξα τω Θεώ! Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναφορέσει πάλι ολόσωμη φόρμα. Και τώρα? Αλλά μου αρέσει. Καλά κάνεις που δεν φοράς ολόσωμες φόρμες, γιατί σε κολακεύουν ιδιαίτερα και οι συγκεκριμένοι κάθεται πολύ χάλια στο σώμα σου. Δεν με ενθουσιάζει ιδιαίτερα αυτή η ολόσωμη φόρμα. Δεν μου αρέσει που είναι αμάνικη και έχει. Τι έχει? Γιακά. Πιστεύω ότι δεν τη ταιριάζει πολύ. Εδώ πάμε καλά. Μ' αρέσει που έχει και αυτή την αίσθηση που κάμισο από πάνω αμάνικο. Βέβαια, τα πέδιλα, επειδή είναι ο πρωταγωνιστής μας, ο μόνος τρόπος που μπορεί να λειτουργήσει σωστά με το παντελόνι, με οποιοδήποτε παντελόνι ή φόρμα, είναι αν το μήκος είναι cropped. Τελειώνει δηλαδή λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο για να φαίνεται το λουρί του πέδιλου. Αλλιώς, αποτύχαμε. Πόσο χρόνο έχω? 1 ώρα και 44 λεπτά. Ωχ, πρέπει να τρέξω. Τρέξε τώρα για να μην τρέχεις μετά. Έλα, εμπρός Mars. Τα περισσότερα ρούχα που είδε η Γεωργία δεν την ενθουσίασαν, αλλά έχει ακόμη 2 μαγαζιά να δει. Για να δούμε. Θα πάρει ροζ που είναι το αγαπημένο της χρώμα ή θα επιλέξει κάτι άλλο που να ταιριάζει φυσικά με τα πέδιλα που έχει αγοράσει. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ψάχνω για καλοκαιρινό φόρεμα βραδινό. Βραδινό, βέβαια. Μπορείτε να μου δείξετε? Βέβαια. Ας δούμε και εδώ λοιπόν. Όχι, μακρύ. Το μαυρόσπρο δεν μ' αρέσει. Γενικότερα το μαύρο σαν χρώμα δεν μ' αρέσει καθόλου. Σε ρίχνει, όχι, έπεσε. Θα μπορούσε να είναι και κάτι σε παντελόνα. Θα σας γελάσω. Ναι. Με κάποιο ωραίο τόπ επάνω. Ναι. Πολύ ωραία. Υπάρχει.
υπάρχει αυτό. Ναι. Έχει από μέσα ένα μικρό τόπ και από πάνω πέφτει ανάλαφρο το ύφασμα. Και αυτό. Έτοιμοι! Πες το παραβάν. Ιδιαίτερο, ε! Αυτά που κρέμονται τι είναι? Γιαγιά μου, χύπησα! Λόξιγκα γιαγιά σήμερα! Είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός του τυρκουάζ με το χρυσό. Με το πέδιλο που έχω αγοράσει θεωρώ ότι ταιριάζει και είναι μια καλή επιλογή. Είναι ένα φόρεμα που μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι μεν πλεκτό, ναι μεν έχει μια αίσθηση και ένα χρώμα το οποίο λειτουργεί πολύ ωραία και πρωινές ώρες, αλλά και το βράδυ με σωστά αξεσουάρ μπορεί να γίνει πολύ φίνο και πάρα πολύ chic. Μου θυμίζει λίγο 70's, δεν είναι για το θέμα που μας έχει αναθέσει η Βίκη. Νομίζω ότι δεν είναι καλή επιλογή. Απέραντο γαλάζιο. Λέγε καμάρι της Σαλαμίνας. Αυτό το φόρεμα μου αρέσει, το χρώμα του, το σχέδιο που κάνει. Αγκαλιάζει ωραία το σώμα μου, με κολακεύει. Απλά δεν μου αρέσει τα κουμπάκια που έχει μπροστά. Πιστεύω ότι στα κορίτσια θα αρέσει και θα εντυπωσιαστούν. Όχι, Γεωργή. Βαρετό. Σου πάει το χρώμα, ναι, αλλά το πατρόν είναι πολύ βαρετό. Είναι πολύ χάλια, δεν μου αρέσει καθόλου το μοτίβο, δεν μου αρέσουν καθόλου οι πέτρες που έχει μπροστά. Είναι εντελώς άκερο. Τι φόρεμα είναι αυτό που βλέπω? Δεν μου αρέσει καθόλου, δεν σου πάει καθόλου. Είναι φόρα. Νομίζω ότι είσαι σαγριούλα. Η γριά η Shopping Star έχει το ζουμί. Αλλάξαμε πολύ τώρα. Ωραίο παντελόνι με τις χρυσές του λεπτομέρειες. Ιδανικό για βράδυ. Ιδανικό με το παπούτσι που έχω πάρει. Το μπλουζάκι είναι πολύ ωραίο. Αέρινο, καλοκαιρινό. Η διαφάνεια μου αρέσει πολύ στο μπλουζάκι αυτό. Το κάνει πάρα πολύ ανάλαφρο. Σου πάει πάρα πολύ αυτό το παντελόνι, τύπου ναυτικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο στη σιλουέτα σου. Επίσης, μου αρέσει και με το λευκό διάφανο τόπο από πάνω, αν και το βρίσκω λίγο φαρδί για το συγκεκριμένο παντελόνι. Θα ήθελα να το βάλεις μέσα. Όμως το μήκος του δεν επιτρέπει να πρωταγωνιστήσουν τα πέδιλα. Πού είναι τα πέδιλα που τα βλέπουμε πουθενά? Το σύνολο αυτό πιστεύω ότι θα αρέσει στην Ελένη. Πώς? Γιατί είναι απλό. Το παντελόνι είναι πολύ ωραίο. Θα μπορούσε να το βάλει με ένα απλό πουκαμισάκι και θα ήταν φανταστικό. Δεν θα έχει κάτι να σχολιάσει. Τη γλίτωσα. Το σύνολό σου είναι αρκετά χειμερινό, είναι εκτός θέματος και με αυτό δεν θα καταφέρεις να είσαι η shopping star της εβδομάδας. Απαλού το περιμέναμε. Μπορείς από πάνω να φοράς ή να κρατάς αυτό το πολύ ωραίο σακάκι. Ωραία, είναι πουκάμισο σακάκι και πέφτει πολύ ανάλαφρο πάνω από την παντελόνι. Α, το φόρεσε τελικά. Για πες, σου αρέσει? Ωραίο. Σαν υποψήφια δήμαρχος. Και νομίζω ότι ταιριάζουν και πολύ τα χρώματα. Και αναδεικνύεται και λίγο η κοιλιά εδώ. Ωραίο. Δεν ξέρω αν με το πέδιλο που έχω διαλέξει θα φαίνεται. Αυτό είναι το μοναδικό μου κόλλημα. Πιστεύω ότι με το συγκεκριμένο παντελόνι και λόγω του μάκρους του δεν θα αναδεικνύει το πέδιλο. Και κουμπάκια χρυσά, και δαντέλα, και ριγέ. Χαμός. Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι καλή επιλογή. Και το σακάκι δεν σε κολακεύει καθόλου. Ελπίζω να μην το επιλέξεις έτσι. Κοίτα τι ώρα που ταιριάζει αυτό το top. Αμέσως έδωσε άλλη διάσταση στο παντελόνι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δαντελίτσα ως λεπτομέρεια που είναι cropped, είναι αμάνικο, φαίνονται πολύ ωραία τα χέρια σου. Το σακάκι από πάνω, όχι. Υπερβολή. Πάει και αυτό το κατάστημα, Γεωργία. Μας έμεινε άλλο ένα με ρούχα και μετά πρέπει να επιλέξεις τι θα αγοράσεις. Έλα να σε δω να τρέχεις λίγο. Μπράβο, είσαι ακούραστη. Εδώ είμαστε, μπες. Γεια σας. Ψάχνω για ένα καλοκαιρινό βραδινό φόρεμα. Δείξτε της γιατί έχει αλωνίσει όλη την Αγία Παρασκευή. Τι θέλεις από όλα αυτά? Δεν ξέρω αν θα σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Ούτε αυτό. Είναι πολύ πρόχειρα για βράδυ. Όχι αυτό. Πολύ 0 στα 3. Αυτό είναι strapless φόρεμα. Εδώ έχουμε μία φόρμα. Αυτή τη φόρμα θα ήθελα να τη δω. Κι εγώ πάνω σου. Αυτό είναι ωραίο. Θα πάρεις κι άλλα? Ας δοκιμάσω αυτό. Είναι στο νούμερό μου. Είσαι και τερέκι. Ναι. Αυτά λοιπόν. Ωραία, αυτά. Βγήκε με αέρα.
Μίλα μου. Ανοιξιάτικο φόρεμα. Καλοκαιρινό ήθελες. Νομίζω όμως ότι δεν με κολακεύει ακόμα και με ψηλό τακούνι. Δεν μου δείχνει καλά το σώμα. Όντως δεν σε κολακεύει και δεν θα ήθελα να επιλέξεις φλωράλ για βραδινή καλοκαιρινή έξοδο με πέδιλα. Το μήκος του φορέματος του συγκεκριμένου μ' αρέσει, σε κολακεύει, αλλά τα λουλούδια τα μεγάλα νομίζω ότι σου προσθέτουν κιλά. Μ' αρέσει, είναι απλό, σου πάει, απλά πιστεύω ότι θα είσαι εκτός θέματος και είναι πολύ πρωινό. Φλωράλ τέλος, πάμε στα κόκκινα. Τι το τραβάς? Ωραίο χρωματάκι έχει. Είναι χαριτωμένο. Ενώ μου πάει το χρώμα. Τι δεν σου αρέσει? Το σακούλιασμα αυτό δεν το αναδεικνύει. Δεν έχει ωραία εφαρμογή και δεν σε κολακεύει, άρα δεν σου πάει. Αυτό το φόρεμα. Έλα, πες. Την παχαίνει, δεν της πάει καθόλου. Είναι εντελώς χάλια. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του, έντονο, σου ταιριάζει. Αλλά δυστυχώς είναι λίγο μεγάλο, οπότε ίσως θα του βάλει. Εσένα για καλή σε είχα στην αρχή. Όλα τα έχεις δοκιμάσει, έβαλες και φόρμα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο. Γενικότερα αυτό το χρώμα μου πάει. Αλλά? Αλλά δεν με κολακεύει καθόλου. Έχει ένα σχέδιο και ένα πατρόν το οποίο δεν σε κολακεύει. Είναι σαν να σου έχουν βάλει ένα ρούχο από πάνω σου και έχεις χαθεί. Η φόρμα αυτή μου αρέσει, είναι καλή. Αν βρεις και κάποιον στην κοντίνη, ίσως κάτι να γινότανε. Κλείσε με στυλ, έτσι. Γεωργία μου, ήρθε η ώρα της αλήθειας και των αγορών. Έχεις 48 λεπτά στη διάθεσή σου. Τι σας οφείλω? Είναι 213 ευρώ για το σύνολο. Ορίστε και η αποδειξούλα σας. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Γεια σας. Γεια σας. Η Γεωργία έχει ολοκληρώσει τις δύο σημαντικότερες αγορές. Ρούχα και παπούτσια. Και τώρα τι κάνουμε? Μα φυσικά πάμε για αξεσουάρ. Τι θα δει άραγε, τσάντες ή κάτι άλλο? Γεια σας. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα βραδινό τσαντάκι. Ωραία, ελάτε να δούμε. Φυσικά θα δούμε. Τι ήρθαμε? Έχει πολύ πράγμα, διάλεξε κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ειδικά αυτή η λεπτομέρεια που κάνει εδώ η χρυσή με το ασημένιο. Πιστεύω ότι θα ταιριάζει με τα ρούχα που έχω επιλέξει. Είναι ο κατάλληλος συνδυασμός. Χρυσό, ασημί, μπέζ, γίνεται μια βαβούρα, είναι που μάτς. Δεν θα το κράταγα. Δεν μου αρέσει που κάνει αυτή τη διχρωμία. Στο κέντρο έχει έτσι αυτό το χρυσό. Είναι σαν τσουρέκι, δεν μου αρέσει καθόλου. Κάποια πίνασε. Και το μπλε θα ταιριάζει. Είναι ωραίο συνδυασμός, το μπλε με το χρυσό και το ασημένιο. Και το μπλε με το χρυσό είναι ωραίο και το ασημένιο με το χρυσό είναι ωραίο, αλλά δεν μου αρέσει που έχει τρία επίπεδα. Ξέρω, εμένα προσωπικά δεν είναι από τις αγαπημένες μου επιλογές. Το μπλε είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Το ροζ δεν ήταν. Και ειδικά αυτός ο συνδυασμός είναι απίθανος. Είναι πολύ άθλιο αυτό το τσαντάκι, Γεωργία μου. Too much για το θέμα. Χάλια, χάλια. Έχει αλυσιδίτσα αυτό μέσα? Καλή αλυσιδίτσα δεν έχει. Ορίστε. Α, έχει αλυσίδα. Πολύ ωραία, ναι. Και μπορώ να το βάλω και με αλυσίδα και χωρίς αλυσίδα. Χωρίς να το καθίσετε έτσι. Ωραία. Έχει ένα ματ χρυσό το οποίο ταιριάζει με τα πάντα. Πολύ ωραίο κούμπομο με μεταλλική λεπτομέρεια. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι καλύτερο από τα προηγούμενα, οπότε πάρε αυτό και θα είσαι μια χαρά. Εσχρό. Ω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Πολύ kits, πολύ δεύτερο, άκυρο. Πολύ ωραίο. Και ο συνδυασμός του τυρκουάζ με το φούξια. Πολύ καλοκαιρινό. Δεν είναι βραδινό και δεν θα ταιριάζει με το θέμα μας. Θα το σέταρες πολύ ωραία με κάτι πιο πρωινό, αλλά όχι για αυτό που θέλουμε. Δεν μπορώ να σχολιάσω γιατί είναι κάτι που ούτε με αντιπροσωπεύει αυτό στις κολλιές, ούτε μ' αρέσει. Περίεργο. Και αυτό είναι όμως ωραίο, απίθανο δηλαδή. Είναι πολύ ωραίο, αλλά νομίζω δεν ταιριάζει στο θέμα που έχουμε. Έχει φανταχτερά χρωματάκια, πολύ ωραία επιλογή. Αυτό συνδυάζει τυρκουάζ με μαύρο και φούξια. Ωραία, ωραία. Μου αρέσει, θα ήθελα να το δω να το φοράς, απλά είναι εκτός θέματος. Τα ματάκια ενδείκνυται να τα φοράμε το καλοκαίρι, γιατί έτσι δίνουν μια φρεσκάδα και μια καλοκαιρινή διάθεση. Τι σας οφείλω? Είναι 42 ευρώ. Α, πολύ ωραία. Και από δειξούλα σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία εύχομαι. Ευχαριστώ κι εγώ.
Επιτέλους, τελείωσα τις αγορές μου. Λοιπόν, νομίζω ότι θα καταπλήξω. Αλλά πόσο χρόνο έχω? Έχεις 29 λεπτά. Ω, Παναγία μου, πάμε γρήγορα, μαλλιά, μαλλιά. Μάλιασε η γλώσσα μου να σου λέω να βιαστείς. Για να δούμε, θα καταπλήξεις. Κάνεις και δηλώσεις, τρομάρα σου. Φτάσαμε στο κομμωτήριο. Γεια σας. Γεια σας. Έχω 24 λεπτά χρόνο και 75 ευρώ. Προλαβαίνω να κάνω λούσιμο, χτένισμα και μακιγιάζ? Για βράδυ. Βεβαίως και προλαβαίνουμε. Παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ. Θα τα λούσεις κιόλας, ε. Είσαι και τολμηρή. Μπράβο που λούστηκες. Να φρεσκαριστείς, έτσι νιώσεις καλύτερα. Μια χαρά. Μην το παρακάνουμε όμως, ε. Δεν έχει πολύ χρόνο. Σου κάνουμε ένα χέρι καλά, εντάξει, για να προλάβεις. Και σου βάλουμε και χρόνο. Την ξεβάφη. Έλα λίγο να βιαστούμε. Θα ήθελα σήμερα να δω τη Γεωργία με κάτω τα μαλλιά και ελαφρύες μπούκλες. Δεν θα ήθελα με τίποτα να τη δω με πάνω τα μαλλιά, γιατί πιστεύω έχει μεγάλο πρόσωπο. Πώς θα κλείσουμε τα μαλλιά? Θα τα κάνουμε ίσια, με ισιωτική, και θα μου κάνεις μια γαλλική κοτσιδούλα εδώ πέρα, σαν αλυσιδούλα. Πάνω στα μαλλιά. Mm-hmm. Το μακιγιάζ που θα ήθελα να δω στη Γεωργία θα ήταν smokey eyes και θα ήθελα ένα πιο απαλό κραγιόν, γιατί συνήθως τη βλέπουμε με έντονα κραγιόν. Η ψηλή φιλόλογος μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς η αγωνία κορυφώνεται. Για να δούμε, θα προλάβει να τα κάνει ακριβώς όπως ήθελε. Γαλλική κοτσίδα σαν αλυσίδα. Άκου τώρα. Ακόμα να στεγνώσουν. Μη ήθελες να τα λούσεις κιόλας. Γέμισε και το φρύδι. Θα προλάβεις, έχεις 14 λεπτά. Απλά ξέρεις κάτι, θα ήθελα να είχε μία λάμψη εδώ πέρα. Κοίτα, να σου βάλω στράς. Όχι, όταν λέω λάμψη εννοώ... Φωτεινότητα, μία να είναι πλανητό. Μία φωτεινότητα εδώ σαν γραμμή, εδώ. Κοίτα που θα το κάνει ριγέ το μάτι. Έλα, Παναγία μου. Φαντάζομαι τώρα τι χαμό θα κάνουν οι μαθητές σου. Αν αναδειχθεί shopping star, να τους αφήσεις μία μέρα χωρίς εργασίες για να γιορτάσουν. Λίγο πιο έντονο το ρούς. Εσύ εκεί. Πώς πάμε? Τι χρόνο έχουμε? Έχεις 7 λεπτά. Μπορείς να τελειώνουμε? Ναι, και τελειώνουμε. Λίγο θέλουμε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τελειώνουμε. Τι χρόνο έχουμε? 3,5 λεπτά. Ου, ακόμα ένα μακιγιάζ μπορώ να κάνω. Μην της δίνεις θάρρος. Βάλε ρούς, βάλε ρούς. Πώς? Είπα. Στο είπα εγώ. Λίγο ρούς. Το τελείωσε. Δεν σου βάζω. Κραγιόν. Λίγο πιο έντονο στη μέση. Κέρνο. Ναι. Έχεις 1 λεπτό. Έλα, τελειώνει ο χρόνος. Δεν την περίμενα έτσι, αλλά είναι πολύ καλύτερη από ό,τι περίμενα. Μπράβο σου. Καλό. Δόξα τω Θεώ. Υπέροχη πλεξούδα, πίσω καθαρά, ίσια, πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Τώρα, το make-up, ιδιαίτερα την ένταση στα μάτια, τη βρίσκω λίγο πολύ για καλοκαιρινή βραδινή έξοδο. Παρά είναι γκρι. Όπως και το στόμα, παρά είναι ροζ. Τι σας οφείλω? Είναι 50 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε και η απόδειξή σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, μπες στο βάνα μου, τα πεις όλα. Γεωργία, για λέγε, πώς περιμένεις να αντιδράσουν τα κορίτσια? Πιστεύω ότι δεν θα ξέρουν τι διάλεξα. Είναι μια επιλογή που μπορεί να τους ξαφνιάσει, αλλά ευχάριστα νομίζω. Ποια πιστεύεις ότι θα είναι η πιο αυστηρή? Πιστεύω ότι η Ελένη δεν θα της αρέσει το ντύσιμό μου, αλλά δεν με νοιάζει, γιατί όλα τα υπόλοιπα κορίτσια θα μου πούν θετικά σχόλια. Πάμε τώρα στο πλατό να δούμε θα επαληθευτούν οι προβλέψεις σου. Κορίτσια, από τα πέδιλα που δοκίμασε, ποιο σας άρεσε? Εμένα βασικά δεν μ' άρεσε κανένα. Ήταν εντελώς απέσια, εντελώς γυφτεολέολε. Δεν ξέρω ποιο να πω ότι θα μπορούσε να βάλει και με ποιο θα μπορούσα να τη φανταστώ. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε κανένα. Πιστεύω κανένα δεν μπορούσε να βάλει, δυστυχώς. Για τη ροζ τη φούστα που ήταν σαν τούλι με το άσπρο το πουκάμισο με τα λουλούδια.
Τι χάλια έχετε να μαύρα. Πείτε. Χάλια μαύρα. Μετά από πολλές δοκιμές σε παπούτσια, ρούχα και αξεσουάρ, η Γεωργία είναι έτοιμη να μας παρουσιάσει την πασαρέλα, ένα σύνολο για βραδινή εμφάνιση με πέδιλα. Δεν έχω άγχος για την πασαρέλα, γιατί πολύ απλά πιστεύω ότι έχω επιλέξει το κατάλληλο look και θα εντυπωσιάσω τα κορίτσια. Από αυτοπεποίθηση σκίζει η Γεωργία. Και καλά κάνει, διότι μου φαίνεται ότι οι ανταγωνίστριές της είναι από τις πιο αυστηρές που έχουμε δει στο Shopping Star. Η ώρα της κρίσης έφτασε και κατεβαίνουν στην πασαρέλα. Θα εντυπωσιαστούν από το σύνολο με πέδιλα της Γεωργίας ή θα έχουμε δράματα. Γκρεμίστε τα τείχη, περνάει η Γεωργία. Έτσι, αγέροχη. Παιδί μου, εσύ αδικήσεις στο σχολείο. Έχεις αέρα μοντέλου. Υπέροχο το μαλλί, μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και το crop top που διάλεξες, γιατί σε κολακεύει φανταστικά, έχει και πολύ ωραία λεπτομέρεια δαντέλα στο τελείωμα και είναι πάρα πολύ φίνο. Το παντελόνι σου πάει πάρα πολύ, αγκαλιάζει τέλεια τη σιλουέτα σου, τα κουμπιά είναι φανταστικά, σεταρισμένα πάρα πολύ ωραία με χρυσά πέδιλα, όμως. Τα πέδιλα που επέλεξες είναι χρυσά και πολύ λαμπερά, λίγο κίτρινα για την επιδερμίδα σου, αλλά δεν τα βλέπουμε τα καλύτερα παντελόνια. Το τσαντάκι που πήρες μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και το ματάκι. Αυτό που δεν θα επέλεγα είναι το ρυγέ σακάκι. Την πασαρέλα τη χάρηκα, μου άρεσε, γιατί μου άρεσαν τα ρούχα και πιστεύω να τα ανέδειξα σωστά. Η Γεωργία ήταν καλή, μου φάνηκε λίγο αγχωμένη, αλλά σε γενικές γραμμές τα πήγε πολύ καλά. Ας δούμε τώρα τι ξόδεψε η Γεωργία για το σύνολό της. Για το παντελόνι πλήρωσε 89 ευρώ, για το top 52, το σακάκι κόστησε 72 ευρώ, τα πέδιλα 70, η τσάντα 32 ευρώ, για το κολλιέ έδωσε 10 ευρώ, για τα μαλλιά 20 και για το μακιγιάζ άλλα 30 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 375 ευρώ και της έμειναν μόλις 25 ευρώ. Γεωργία μου γλυκιά, oh. Θα ξεκινήσω από τα παπούτσια να σου πω ότι δεν ήταν η επιλογή που ήθελα να κάνεις. Δεν μου άρεσαν και πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δεν ήσουν ακριβώς μέσα στο θέμα. Τα πέδιλά σου ναι, ταιριάζουν, απλά νομίζω ότι το ντύσιμο σου γενικά είναι λίγο πιο απογευματινό, να το πω. Αυτό, δεν μου άρεσε τόσο πολύ σαν σύνολο. Όχι ρε Κωνσταντίνα, απογευματινό. Δεν είναι. Εντάξει, αυτά είναι και γούστα, εννοείται. Δεν είχε δίκιο που μου είπε ότι δεν της άρεσε το πέδιλό μου και η όλη μου εμφάνιση, γιατί η εμφάνισή μου είναι καθαρά βραδινή. Η τσάντα που επέλεξες είναι αυτή που ήθελα να δω, το μακιγιά σου είναι αυτό που ήθελα να δω με πιο απαλό κραγιονάκι, τα μαλάκια σου ωραία είναι, αν και ήθελα να δω κότσο και θα προτιμούσα να φορέσεις κουλαρίκια αντί για να φορέσεις αυτό στο λαιμό σου. Δεν ήταν καθόλου ωραίο, τι νόμιζε ότι θα τη ματιάσουμε και φόρεσε το μάτι. Καλύτερα να φόρεγες κουλαρικά και να τις αναδείξουν τα αυτάκια της. Τα σχόλια της Κωνσταντίνας δεν τα περίμενα, περίμενα να ήταν θετική απέναντί μου. Νόμιζα ότι θα της αρέσει το ντύσιμό μου. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Η κριτική που έκανα στη Γεωργία ίσως και να τη στεναχώρησε λιγάκι, αλλά εγώ είπα την αλήθεια γιατί αυτό ένιωσα. Γεωργία μου, το πέδιλο δεν μου αρέσει, δεν σου πάει, είναι έξω από τα νερά σου. Είναι λίγο μεγάλο μου φαίνεται έτσι πως το περπάταγες. Στο πέδιλο με χάλασε και το χρώμα, ήταν αντιαισθητικό το χρώμα και ήταν μεγάλο το πέδιλο πάνω της και ήταν αηδία. Το παντελόνι μου αρέσει, εντάξει δεν είσαι και πολύ στο θέμα θέλω να πω. Το μπλουζάκι μου είναι λίγο αδιάφορο, ένα απλό μπλουζάκι. Έχει τη δαντέλα όμως. Δεν με εντυπωσιάζει η δαντέλα, το τι? Κολλιέ είναι έτσι και έτσι. Για το μάτι, το ούτε δεν ξέρεις. Δεν νομίζω χρυσό μου. Το σακάκι σου, εντάξει. Χάλια γι' αυτό. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει, δεν λέω. Δεν είσαι και χάλια. Αυτό το ντύσιμο είναι για να πάει με τις φίλες της στα καπί να κάτσει. Το τσαντικό αυτό αδιάφορο
έως τέλος χάλια. Γενικώς μόνο τον παντελόνι σου μου άρεσε. Τα μαλλιά θα μ' άρεσε να τα έχεις πάνω και όχι αυτό που έχεις φτιάξει, γιατί μου θυμίζει σαν καλαθάκι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Το βάψιμό σου είναι εντελώς αδιάφορο. Ήτανε πολύ μουντό, δεν ήταν χαρούμενα χρώματα στο πρόσωπό της και την έκανα λες και ήταν νεκρή αυτό το σκούρο το πράγμα. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Η Ελένη θέλει λογικά να φαίνεται η κακή της παρέας. Το πέτυχε. Τα σχόλια της ήταν αναμενόμενα, δεν με στεναχώρησε καθόλου. Αντίθετα, την περίμενα. Η Ελένη ήταν αγενής απέναντι στη Γεωργία. Μπορούσε να της μιλήσει με καλύτερο τρόπο και να μην της στεναχωρήσει τόσο. Η κριτική της Ελένης δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν πολύ επιθετική. Με την Ελένη δεν θα έκανα καθόλου παρέα. Δεν είναι του χαρακτήρα μου τέτοια άτομα και δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω φιλία με τις κοπέλες. Εγώ ήρθα εδώ πέρα για ένα λόγο. Ποιον? Ήρθα για την εμπειρία, ήρθα να περάσω καλά. Και περνάς. Έχω φίλες, δεν χρειάζομαι φίλες. Τι να τις κάνεις. Και ήρθα καθαρά για αν μπορέσω και μακάρι να πάρω και το έπαθλο. Εγώ πάλι, Γεωργία μου, θα διαφωνήσω με την Ελένη όσον αφορά το μακιγιάζ σου. Θα ήθελα πιο ανάλαφρο μακιγιάζ, αλλά πιο έντονα χείλη. Το πέδιλο. Δεν μου αρέσει πολύ, είναι η αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι το υποστηρίζεις πολύ όμορφα. Εγώ προσωπικά δεν θα επέλεγα ένα τέτοιο πεδίο όπως η Γεωργία, διότι θα ήμουν σαν χρυσόμυγα και δεν θα μου πήγαινε καθόλου. Το τσαντάκι δεν μου άρεσε από την αρχή, αλλά το έχει συνδυάσει όμορφα. Το σακάκι σου πιστεύω ότι δεν ταιριάζει απόλυτα με το χρώμα του παντελονιού, γι' αυτό κάνει έτσι μια μικρή αντίθεση. Το μπλουζάκι σου μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά θα ήθελα να το δω με ένα άλλο παντελόνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Αυτό το σύνολο δεν ήθελε κολλιέ, διότι είχε αρκετή βαβούρα το σακάκι, καθώς και η λεπτομέρεια που είχε στην μπλούζα, αλλά και στο παντελόνι τα χρυσά κουμπιά. Οπότε θα ήθελα κάτι να τονίσει πιο πολύ το προσωπάκι της. Το ματινάκι είναι πιο μικρό από μένα και λογικά το στυλ μου προς το παρόν δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Αν ήταν στην ηλικία μου, σίγουρα μπορεί να το επέλεγε το ντύσιμο που έκανα σήμερα. Γεωργία μου, είσαι μια κούκλα. Τα πέδιλά σου μ' αρέσουν. Το μόνο που με χαλάει είναι το δέσιμο που πηγαίνει πολύ χαμηλά στο κουντεπιέ. Το μπαντελόνι είναι αυτό που είχα φανταστεί. Σου κολακεύει πολύ ωραία τις καμπύλες σου. Το μπλουζάκι επίσης μ' αρέσει. Όσον αφορά το σακάκι, δεν το θεωρώ τόσο μέσα στο θέμα. Το θεωρώ λίγο πιο χειμωνιάτικο και όχι καλοκαιρινό. Ναι. Το τσαντάκι εξ αρχής δεν μου άρεσε. Και τα μαλλιά και το μακιγιάζ είναι καταπληκτικό. Σου πάει πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που η Κατερίνα ήταν τόσο θετική απέναντί μου. Μ' άρεσε η κριτική της και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χειρότερο πράγμα πάνω στην Γεωργία ήταν το τσαντάκι. Πιστεύω ήταν εκτός θέματος, είχε πολύ χάλια σχήμα, το χρώμα δεν μου άρεσε, δεν είχε τίποτα καλό. Εγώ μέσα μου αισθάνομαι καλά με την επιλογή που έκανα και θα μου έβαζε ένα πολύ καλό βαθμό. Τώρα, εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του άποψη και εγώ τη σέβομαι. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Κωνσταντίνα, στην οποία δεν άρεσαν τα πέδιλα και το κολλιέ και βρήκε τη Γεωργία εκτός θέματος. Στη Γεωργία έβαλα 5, γιατί τα πέδιλά της δεν μου αρέσανε καθόλου. Θεώρησα ότι είναι εκτός θέματος, τα έκρυβε με το παντελόνι της και μου φάνηκε όλο το σύνολό της αδιάφορο. Επόμενη η Ελένη, που έκανε πολύ αρνητικά σχόλια σχεδόν για όλα. Της άρεσε μόνο το παντελόνι. Στη Γεωργία έβαλα 4, γιατί δεν μου άρεσε κάτι πάνω της παρά μόνο το παντελόνι και όλα τα άλλα ήταν χάλια. Τρίτη θα κρίνει τη Γεωργία η Ματίνα, που είχε αντιρρήσει για τα πέδιλα, το κολλιέ και το συνδυασμό του σακακιού με το παντελόνι. Στη Γεωργία έβαλε ένα 4, διότι δεν ήταν καθόλου μέσα στο θέμα. Το παντελόνι κάλυπτε τα πέδιλα, το οποίο ήταν και το θέμα μας, οπότε προσπαθούσε να αναδείξει πιο πολύ το σύνολό της και δεν μου άρεσε καθόλου. Και τελευταία η Κατερίνα, που έκανε θετικά σχόλια για το μπλουζάκι και τα πέδιλα, αλλά είχε ενστάσεις για το σακάκι και την τσάντα.
Στη Γεωργία έβαλα 6, γιατί ενώ το πέδιλο ήταν συμπαθητικό, το ντύσιμό της ήταν εκτός θέματος. Το θεώρησα λίγο πιο επίσημο και όχι για βραδινό καλοκαιρινό look. Δεν πιστεύω ότι θα είμαι shopping star της εβδομάδας, γιατί άκουσα πολύ αρνητικές κριτικές. Η Γεωργία συγκέντρωσε συνολικά 19 βαθμούς, βγάζοντας μέσο όρο 4,75 στα 10. Και έτσι μέχρι στιγμής είναι τρίτη. Έχει ελπίδες να αναδειχθεί shopping star? Θα το μάθουμε την Παρασκευή, όταν τη βαθμολογήσει η Βίκη Καγιά, που τώρα θα δώσει στιλιστικές συμβουλές. Συνήθως τα πέδιλα έχουν την τάση να μας κόβουν το πόδι, εφόσον κουμπώνουν ακριβώς πάνω στον αστράγαλο. Αν τυχαίνει να μην έχετε ιδανικούς αστράγαλους και να μην αισθάνεστε καλά με αυτούς, ακόμη μπορείτε να φορέσετε τα πέδιλά σας, αρκεί να επιλέξετε ένα παντελόνι ή ένα φόρμα που να τελειώνει λίγο πάνω από το λουρί του αστραγάλου. Έτσι θα καταφέρετε να μην φαίνεται το πόδι σας κοντύτερο.